δεύτερη ήττα από την Γαλατασεράι, που σημαίνει και τέλος τουλάχιστον για φέτος στο ευρωπαϊκό ταξίδι της ΑΕΚ. Πού πιστεύεις ότι κρύφτηκε και σήμερα και στην Κωνσταντινούπολη και γενικώς η πρόκληση? Εντάξει, η Γαλατασεράι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν το βάζουμε σε σχέση με τον Μπάτε. Απλά είναι κοπέλες που είναι επαγγελματίες. Κάνουν μόνο αυτό στη ζωή τους. Ζουν γι' αυτό. Εντάξει, δεν ήμασταν έτοιμες για ένα τέτοιο παιχνίδι, προφανώς. Στη Γαλατά πήγαμε πολύ καλύτερα μέσα στην Τουρκία. Εδώ πέρα, εντάξει, ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που μας υποστήριξε. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να του δώσουμε τίποτα από αυτό που θέλαμε. Γιατί ήταν κρίμα με 8 και με 9 να τελειώσουν τα δύο σε. Δεν ευχαριστηθήκαμε καθόλου παιχνίδι. Στο τέλος δεν κάναμε τη γιορτή που θα θέλαμε. Γενικώς ήταν ένα παιχνίδι αδικοχαμένο από όλες τις μεριές. Τη Δευτέρα έρχεται το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Επίσης πολύ κρίσιμος αγώνας. Ναι. Πιστεύεις ότι με νίκη η ομάδα εκεί πέρα έχει ένα πολύ σημαντικό πλέον αβαντάζ για τον τίτλο? Είναι άλλο πράγμα το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Με δύο παιχνίδια, το Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, μέσα στην έδρα μας. Πιστεύω ότι αν τους κερδίσουμε θα έχει κρυφτεί κανένα με πολύ μεγάλο μέρος στο πρωτάθλημα. Αν κρατήσουμε τις νίκες στους άλλους αγώνες, βέβαια, εννοείται. Αλλά έχει κρυφτεί κατά πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να χάνουμε τη συγκέντρωσή μας σε όλα τα παιχνίδια. Ναι, ευχαριστώ.